Κομμένη την ανάσα, κυρίες και κύριοι, υγειονομικοί στην Θεσσαλονίκη, που δεν θέλει η πόλη να ξαναζήσει τις σκηνές του Νοεμβρίου. Η Αναστασία Αργυριάδου θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα νοσοκομεία. Λίνα, ναι, μεν αλλά, διότι έχουμε καλύτερη εικόνα στις κλινικές και στις ΜΕΘ νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, εν συγκρίση με το Μαύρο Νοέμβριο. Χειρότερη όμως από αυτή του Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγο πριν το δεύτερο κύμα πανδημίας. Και χτύπησε το καμπανάκι στους λοιμοξιολόγους και στην κυβέρνηση, διότι τις τελευταίες μέρες παρατηρείται αύξηση και στα ημερήσια κρούσματα, 100% αύξηση στο οικό φορτίο στα λίμματα, αλλά και μικρή αύξηση στις αγωγές. Ενδεικτικά θα σου πω και θα μιλήσουμε με αριθμούς ότι στην εφημερία του Παπα-Νικολάου, που ολοκληρώθηκε το πρωί, είχαν με 25 εισαγωγές νέων ασθενών, στις δύο προηγούμενες 23 και 19 αντίστοιχα. Το Νοέμβριο ξεπερνούσαν τις 100. Νοσηλευόμενοι στις ΜΕΘ 16 το Νοέμβριο είχαν ξεπεράσει τους 45. Όμως, λίγο πριν το δεύτερο κύμα πανδημίας, είχαμε πέσει σε μονοψήφιο αριθμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Και τι σημαίνει αυτό, μας εξηγούσαν οι υγειονομικοί, ότι αν η Θεσσαλονίκη το Μαύρο Νοέμβριο βγήκε εκτός ορίων και ξεπεράσανε τις αντοχές τους οι γιατροί, ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα δεν θα τα καταφέρουν. Δεν θα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε. Θα είναι καταστροφικό για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό ενδεχομένως θα γίνει εισήγηση για να πάρθουν νέα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη.